Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε πολύ εύκολα να φτιάξετε τρεις απλές συνταγές χρησιμοποιώντας το ίδιο μπολ. Αυτές οι συνταγές αποτελούν πολύ ωραία ιδέα σαν πρωινό, σαν σνακ για τη δουλειά, καθώς μεταφέρονται πολύ εύκολα, ή αν θέλετε και σαν σνακ μετά από τα γεύματά σας. Για τα bagels θα βάλουμε σε ένα μπολ 8 κουταλιές της σούπας γιαούρτι, το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε 400 γραμμάρια, 16 κουταλιές της σούπας αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, το οποίο αντιστοιχεί σε 500 περίπου γραμμάρια. Αν δεν έχουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μπορούμε να βάλουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, να προσθέσουμε 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder και να προσθέσουμε και λίγο περισσότερο αλάτι. Ζυμώνουμε καλά και συμπληρώνουμε με αλεύρι αν χρειαστεί, μέχρι να μην κολλάει η ζύμη στα χέρια μας. Όταν είναι έτοιμο το ζυμαράκι μας, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου. Παίρνουμε ένα ταψί, τοποθετούμε μία λαδόκολλα και χωρίζουμε τη ζύμη μας σε 4 ίσα μέρη και αρχίζουμε να πλάθουμε 4 bagels. Βάζουμε λίγο λάδι στην επιφάνεια και πασπαλίζουμε με λίγο σουσάμι ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Ψήνουμε για 20-25 λεπτά και τα bagels είναι έτοιμα. Τρώγονται είτε σκέτα είτε σαν σάντουιτς. Μπορείτε να τα κόψετε στη μέση και να βάλετε ντομάτα, μαρούλι, τυρί ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Για τη δεύτερη συνταγή που είναι τα κριτσίνια που θα φτιάξουμε, στο ίδιο μπολ που χρησιμοποίησαμε πριν θα βάλουμε 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 300 γραμμάρια καλαμποκάλευρο, 1,5 κουταλιά της σούπας σαλάτι, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη καστανή και ανακατεύουμε το μείγμα καλά. Στη συνέχεια προσθέτουμε 350 ml λευκό κρασί και 150 ml λάδι. Ζυμώνουμε καλά το μείγμα και σε μία επιφάνεια απλώνουμε λίγη πολέντα που είναι σαν χοντροκομμένο καλαμποκάλευρο, το οποίο θα δώσει πολύ ωραία υφή στα κριτσίνια μας. Παίρνουμε μικρά μπαλάκια από τη ζύμη μας και αρχίζουμε να τα ανοίγουμε σαν μπαστούνάκια, περνώντας τα πάνω από την πολέντα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς και ψήνουμε τα κριτσίνια μας για 20 λεπτά. Με την υπόλοιπη ζύμη θα φτιάξουμε κριτσίνια με ηλιόσπορους. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία, απλώς στην επιφάνεια απλώνουμε ηλιόσπορους. Πλάθουμε τα κριτσίνια μας κατά τον ίδιο τρόπο και όταν βγουν τα κριτσίνια καλαμποκιού από το φούρνο, βάζουμε τα έτοιμα κριτσίνια με ηλιόσπορους που έχουμε ετοιμάσει. Ψήνουμε πάλι στους 180 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο για 20 λεπτά. Και τα κριτσίνια μας είναι έτοιμα. Για την τελευταία συνταγή που είναι τα cookies, πάλι στο μπολ που είχαμε χρησιμοποιήσει προηγουμένως, θα βάλουμε 1 κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 1 βανίλια, 330 γραμμάρια ζάχαρη καστανή και θα ανακατέψουμε πολύ καλά το μείγμα. Θα προσθέσουμε 125 ml λάδι και 125 ml λευκό κρασί. Έπειτα θα προσθέσουμε 250 γραμμάρια βιτάμ φυτικό, το οποίο θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και να είναι πολύ πολύ μαλακό ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί στη ζύμη μας. Αν θέλετε τα cookies να βγουν σοκολατένια, μπορείτε να προσθέσετε 2 κουταλιές της σούπας κακάο. Καλό είναι να μην το προσθέσετε το κακάο σε αυτό το σημείο, αλλά στην αρχή που έχουμε και τα αλεύρια ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί πιο εύκολα στη ζύμη μας. Όμως εγώ το ξέχασα να το βάλω από την αρχή, οπότε το προσθέτω τώρα. Πλάθουμε καλά τη ζύμη μας και προσθέτουμε ό,τι υλικό θέλουμε εμείς. Εγώ προσθέτω χοντροκομμένα φουντούκια και κουβερτούρα την οποία προηγουμένως την έχω τεμαχίσει σε μικρά κομματάκια. Ζυμώνουμε καλά το μείγμα και πλάθουμε τα cookies μας χωρίς να τα πιέζουμε ιδιαίτερα, ώστε να μπορέσουν να πάρουν αυτό το πιο κρακελέ σχήμα. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο για 15 με 20 λεπτά. Και τα μπισκοτάκια μας είναι έτοιμα και πεντανόστιμα για να τα φάμε. Αυτό ήταν το βίντεο, αν σας άρεσε πατήστε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Και αν θέλετε πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε και αυτό το βίντεο. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!